Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία, όχι, 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 το λέω κατηγορηματικά προτού αρχίσω να διαβάζω το mail της νεαρής κοπέλας, γιατί έχω αυτή την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να δίνουμε δεύτερη ευκαιρία, ειδικά στην αρχή μιας γνωριμίας, που ο κάθε άνθρωπος είναι στην κατάσταση και στη συνθήκη που επιδιώκει να δείξει τον καλύτερο του εαυτό. Γεια σας, η Θέκλα Πετρίδου. Είμαι ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδεύτρια και αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή στο κανάλι, γιατί βλέπω ότι 40% μόνο από όσους παρακολουθούν τα βίντεο είστε εγγεγραμμένοι. Οι υπόλοιποι 60% είστε άγραφτοι, γραφτείτε παρακαλώ, εάν θέλετε. Πατήστε εγγραφή, και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που έχουμε βίντεο. Περιγηθείτε στο κανάλι, δείτε όλες τις λειτουργίες, δείτε και τη λειτουργία της καρτέλας κοινότητα, όπου συχνά κάνω αναρτήσεις με φωτογραφίες ή άρθρα ή σχόλια κτλ. Και αν σας αρέσουν τα βίντεο πατήστε like και σας παρακαλώ. Ειδικά εσεί που μου γράφετε, σε αγαπώ πάρα πολύ, μου έχει αλλάξει τη ζωή, κουτουλπού, κουτουλπού. Μοιραστείτε τα βίντεο ελεύθερα με του φίλου σα, τα κοινωνικά σα δίχτυα, γιατί όταν μοιραζόμαστε τα βίντεο, ανεβαίνει η βάση των ανθρώπων που γνωρίζουν το κανάλι και το παρακολουθούν. Έτσι ανεβαίνει και η βιωσιμότητα του καναλιού και εξασφαλίζουμε να το έχουμε το κανάλι μα, επειδή το θέλουμε και μα αρέσει καθημερινά να παρακολουθούμε ένα βίντεο. Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία λοιπόν. Αγαπητή Θέκλα, Είμαι 21 χρόνων και πριν περίπου 4 μήνες ξεκίνησα να βγαίνω με ένα παιδί από τη σχολή μου. 21. Είσαι μικρότερη και από την κόρη μου την Κυριακή. Wow. Πριν ξεκινήσω να σου λέω την ιστορία μας θα σου δώσω μερικές πληροφορίες για αυτόν. Το αγόρι αυτό προέρχεται από οικογένεια που είναι ευκατάστατη γιατί έχουν δικιά τους επιχείρηση στην οποία εργάζεται και εκείνος. Είναι και αυτός 21 χρονών, ωστόσο κανένας από τους φίλους μου στη σχολή δεν τον συμπαθούσε εξ αρχής, αν και δεν τον ήξεραν ιδιαίτερα. Οι φίλοι σου δεν τον συμπαθούσαν. Αν οι φίλοι σου είναι καλοί σου φίλοι, αν οι φίλοι σου είναι άνθρωποι που γνωρίζεις και είσαι σίγουροι ότι θέλουν το καλό σου, πρέπει να το λάβεις υπόψη ότι δεν συμπαθούν. Έναν τύπο που έχει γνωρίσει, εδώ κάνω μία μικρή παρένθεση για να πω το εξή: Έχω μία φίλη, η Μαρία. Είναι παιδική μου φίλη. Την είχα καλέσει και στην εκπομπή δύο φορέ, η Μαρία Βλασίου. Λοιπόν, με την οποία μιλάμε τακτικά. Τη γνωρίζω από τον καιρό που ήμουνα 12 και ήταν 10, δηλαδή πριν 35 χρόνια και γνωριστήκαμε στα μαθήματα πιάνου Λοιπόν, η Μαρία. Τώρα τελευταίο, κάθε φορά που τη λέω, ξέρει, έχω βγει ένα ραντεβού. Και έλα να σου πω, είναι πολύ αρνητική. Πάντα όμω. Και της λέω, κόρη, έγινε πάρα πολύ αρνητική. Γιατί είσαι τόσο αρνητική. Και τι μου λέει. Το φέρω βαρέω μέσα μου. Ότι όταν γνώρισε το δεύτερο σου σύζυγο, παρόλο που δεν τον συμπάθησα και που ένιωσε ότι κάτι πήγαινε δεν άνοιξα το στόμα μου να σου πω οτιδήποτε, γιατί δεν ήθελα να σου στερήσω τη χαρά σου που σε έβλεπα τόσο χαρούμενη. Και όταν είδα πώς τελείωσε ο δεύτερος σου γάμος και σε είδα στο τέλος που τελείωσε ο γάμος και μετά που έκανες ψυχοθεραπεία και μετά που συνειδητοποίησες ότι είχες συνεξαρτηθεί και είχες ταλαιπωρηθεί, το φέρω βαρέως που δεν άνοιξα το στόμα μου να σου πω μια προειδοποίηση τότε. Και μου λέει τώρα: Έχω πάει στην άλλη άκρη. <laughs> <laughs> που, αν μου πει, ξέρω, εγώ βγήκα ένα ραντεβού και γνώρισα κάποιον και αυτή ήταν η συζήτησή μα και λοιπά. Και ρωτήσει τη γνώμη μου: Είμαι πάντα αρνητική ή σχεδόν πάντα αρνητική γιατί δεν θέλω να ξαναπεράσει τα ίδια. Αν η Μαρία είναι πολύ καλή μου φίλη, κρατάει 35 χρόνια αυτή η φιλία έχουμε πολύ ταχτική επαφή, με ξέρει καλά, με αγαπάει και σίγουρα θέλει το καλό μου. Εγώ της ζήτησα φυσικά, σε παρακαλώ πολύ, προσπάθησε αυτή την υπερπροστατευτικότητα που έχεις αναπτύξει προς εμένα τελευταίως να τη δαμπάσεις λίγο, γιατί, νομίζω ότι το έχεις πάει στο άλλο άκρο, αλλά η γυναίκα νιώθει που δεν με προειδοποίησε τότε. Λοιπόν, άρα αν οι φίλοι σου είναι καλοί σου φίλοι και είσαι σίγουρη για τα κίνητρα τους για αυτούς, το λαμβάνεις υπόψη σου ότι δεν τον πολύ συμπαθούν. Ξεκινήσαμε να βγαίνουμε και για ένα μήνα ήταν όλα πολύ καλά. Βγαίναμε έξω, περνούσαμε όμορφα, με είχε καλέσει και στα γενέθλιά του και με γνώρισε και σε συγγενείς. Α, τα έκανε όλα πολύ νωρίς αυτός. Love bombing κανονικότατο. Από τον πρώτο μήνα όλα αυτά που λες, να βγαίνετε έξω, να σε καλείστε προς καλίστε γενεθλιά του, να σε γνωρίζει σε του. Ωστόσο, εκεί που όλα πήγαιναν τέλεια, έφυγε για μια βδομάδα σε ένα ταξίδι με τη δουλειά και όταν γύρισε άρχισε σιγά σιγά να εξαφανίζεται. Με άφησε στο διαβάστηκε για δύο μέρες. Εδώ για τους μεγαλύτερους από εμά, όταν λένε τα παιδιά με άφησε στο διαβάστηκε, σημαίνει ότι του έστειλα ένα μήνυμα Είτε iMessage, είτε ένα μήνυμα στο Messenger του Facebook, είτε ένα μήνυμα στο Viber, είτε ένα μήνυμα στο WhatsApp. Που μπορεί να δεις αν έχει παραλυφθεί το μήνυμα από το κινητό και αν έχει διαβαστεί. Και το να σε αφήσει κάποιος το διαβάσει και σημαίνει να του στείλει ένα μήνυμα, να το διαβάσει και να μην σου απαντήσει τίποτα. Να απαξιώσει να σου απαντήσει. Αυτό το με άφησε το διαβάστηκε ή με αφήνει το διαβάστηκε ή αφήνουμε κάποιο το διαβάστηκε, είναι μία μορφή ghosting. Ghosting σημαίνει εξαφανίζομαι χωρίς εξηγήσει, σαν το φάντασμα. Φεύγω από μία σχέση. Βλέπετε, κάνω βίντεο αυτέ τι μέρε γιατί τα γυρίζω προκαταβολικά για τι μέρε που θα είμαι στην Αθήνα, γιατί έχω και κάποιε υποχρεώσει τι προηγούμενε ημέρε και ε, πίνω τσάι που έχει μέσα βότανα για το λαιμό γιατί θέλω να έχω φωνή όταν θα είμαι στην Αθήνα την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2026 στις 7 το απόγευμα στο Public Hall το οποίο βρίσκεται στο Golden Hall, το εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, όπου θα συναντηθούμε διαζώσεις και όσοι μπορείτε να έρθετε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Λοιπόν, με άφησε το διαβάστηκε για δύο μέρες, δεν μου απαντούσε σε τηλέφωνα, και όταν το ρώτησα αν είναι όλα εντάξει, μου ζήτησε συγγνώμη που εξαφανίστηκε, αλλά είναι πιεσμένος με τη δουλειά του. Τέτοιες μπλε, πράσινες, ροδακινή, λιλά, φούξια. Όσο πιεσμένο κι αν είσαι με τη δουλειά σου, αν πραγματικά νιώθει καλά με το πρόσωπο με το οποίο έχει ξεκινήσει να βγαίνει, θα απαντήσει ένα μήνυμα, θα βάλει μια ένα χαμόγελο, θα βάλει μια καρδούλα, θα πει Μωρό μου, έχω πολλή δουλειά και θα επανέλθει όταν μπορεί. Το να αφήσει τον άλλο στο διαβάστηκε σημαίνει ξεκάθαρα ότι δεν σε νοιάζει για τον άνθρωπο αυτόν ή ότι προσπαθεί να τον αποφύγει ή γενικότερο ότι δεν είσαι αυτό που έχει δείξει. Εγώ του είπα ότι δεν υπάρχει θέμα αν θέλει να το σταματήσουμε, αρκεί να το πει και να μην εξαφανίζεται. Και πολύ καλά του είπες. Και οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Εγώ ένιωθα απέσια, έριχνα το φταίξιμο σε εμένα και άψαχνα να βρω που έκανα το λάθος. Λάθος σου αυτό. Αυτό είναι στοιχείο συνεξάρτησης, να κάνει ο άλλος μαλακία. Να σε αφήνει το διαβάστηκε. Να σου κάνει και γκασλάιτινγκ από πάνω, να σου λέει ότι είχε πολύ δουλειά και ήταν πολύ πιεσμένο. Να σε βγάζει και τρελή δηλαδή. Και να σκέφτεσαι πού έκανε εσύ λάθο, που έκανε αυτό λάθο. Που είναι γενέστατο και αν Γιατί η ειλικρινή στάση είναι να σου πει, ξέρει, τώρα που έλειψα μία εβδομάδα, και ήμουν στι διακοπές για παράδειγμα ή σε ταξίδι για δουλειά για παράδειγμα σκέφτηκα καλύτερα για την γνωριμία μας και νιώθω ότι προχωράμε πολύ γρήγορα και έτσι θέλω να, να πάρω λίγο το χρόνο μου να σκεφτώ για παράδειγμα. Ή στο ταξίδι που πήγα βρήκα μία, πηδήχτηκα, έκανα δεν ξέρω εγώ τι έκανα και τώρα είμαι αποπροσανατολισμένος. Ή στο ταξίδι που ήμουνα μου στείλε μήνυμα η πρώη μου και αρχίσαμε να μιλάμε και τώρα επειδή είμαι κολλημένος ακόμη πάνω στην πρώη μου σκέφτομαι. Να σου πει αλήθεια, όχι να σου λέει τέτοιες χρωματιστές. Όταν τον έβλεπα στη σχολή έκανε ότι δεν με βλέπει και δεν μου έλεγε ούτε ένα γεια. Μάλιστα, τον κόστινγκ συνεχιζότανε και πολύ επιτιμητική συμπεριφορά και ψυχικά κακοποιητική. Μετά από τρεις εβδομάδες μου ξαναέστειλε για να μου πει καλή χρονιά, α, καλά. Ξεκίνησε να με ξαναφλερτάρει και εγώ του είπα ότι με έχει κουράσει η συμπεριφορά του και ότι δεν γίνεται να μου στέλνει όποτε θυμάται. Και πολύ καλά έκανες. Πάρα πολύ καλά έκανες. Μπράβο, πολύ καλά έκανες. Προφανώς έπαιξε ο τύπος αλλού και όταν τελείωσε το παιχνίδι ήρθε και εδώ να παίξει. Πιθανόν. Δεν γνωρίζουμε. Αλλά και να ήταν απλώ κουρασμένο, χαιστήκαμε. Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν εξηγείται ξεκάθαρα και δεν σου λέει ξεκάθαρα, δεν επικοινωνεί μαζί σου, να μοιραστεί μαζί σου τι έχει στο μυαλό του, δεν σου κάνει κορί. Δεν σου κάνει, δεν σου κάνει αληθινά πραγματικά. Δεν σου κάνει. Εκείνο έλεγε πάλι τι δικαιολογίε για τη δουλειά του και στο τέλο με ξανά άφησε στο διαβάστηκε. Καλά σου έκανε. Καλά σου έκανε που δεν τον μπλόκαρε αμέσω και σε άφησε ξανά στο διαβάστηκε. Εγώ θα τον μπλόκαρα από τη φάση που δεν σου μιλούσε. Πραγματικά θα τον μπλόκαρα. Θα του στέλνα ένα μήνυμα έτσι εξοντωτικό. Του στυλ είμαι εξαιρετικά απογοητευμένη από την ποιότητα του παλιού χαρακτήρα που επιδεικνύεις να εξαφανίζεσαι χωρίς εξηγήσει, να μου πετάς μια αρλούμπο ότι έχεις πολλές δουλειέ όταν με βρέπει στη, στη, σχολή να μην μου μιλάς καν και σε μπλοκάρω και, μην, και δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου, ένα τέτοιο μήνυμα εξοντοτικό εννοώ, που να το εξοντώνεις κάθε ελπίδα για επανασύνδεση. Είχα τόσα νεύρα που τον έκανα unfollow και να μην με ακολουθεί ούτε αυτό. Δηλαδή από το Instagram σταμάτησε να τον ακολουθεί και τον έκανε και unfriend. Δηλαδή να μην σε ακολουθεί ούτε αυτό. Μετά από ένα μήνα όμως, ξαναέκανε την εμφάνισή του και μου ζήτησε τα ρέστα που δεν τον ακολουθώ. «Ω, είναι μεγάλο!» Μπιπ, το άτομο αυτό. Ακολούθησε η παρακάτω συζήτηση. Ωστόσο, στο τέλος τον έκανα μπλοκ γιατί με κούρασε και βαρέθηκα. Αν και ακόμη το σκέφτομαι γιατί είχαμε περάσει πολύ ωραία πριν εξαφανιστεί. Πιστεύεις ότι έπρεπε να δώσω δεύτερη ευκαιρία? Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να δώσεις δεύτερη ευκαιρία. Μεγαλώνω τώρα το, τη συζήτηση για να δω τη φάτσα του. Ω, ωραίος γκόμινος είναι, μπορεί γι' αυτό. Αλλά αγόρι που έχει φωτογραφία προφίλ μπροστά σε ένα ακριβό αυτοκίνητο κάτι λέει. Κάτι λέει γι' αυτό. Δεν είναι κακό ένα αγόρι να έχει ακριβό αυτοκίνητο ή να έχει ο μπαμπά ένα ακριβό αυτοκίνητο και να το οδηγεί, αλλά βγάζει φωτογραφία μπροστά σε αυτοκίνητο το δείχνει αν μη τι άλλο μία ανασφάλεια την οποία περκαλύπτει με το να δείχνει ότι έχει ακριβό αυτοκίνητο. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν τι τη έστειλε. Και αν follow ερωτηματικό. Τα με έκανε σαν του λέει αυτή γιατί με ενοχλεί αφού δεν πάει κάπου όλο αυτό. Και καλά το απαντάει. Τι με ενοχλείς. αφού έρχεσαι με ενοχλεί και μετά σταματάς. Μπορεί να πάει. Όχι να με κάνει, όχι να με κάνει αν Μπορεί να πάει κάπου αυτό. Ναι, άμα του και άμα οραματιστεί και άμα του φανεί του Λόλο Στεφανή, μπορεί να πάει κάπου. Και τη κάνει και παρατήρηση κιόλα που έχει κάνει τον πρίγκιπ φόλου. Του λέει αυτή, όταν αποφασίσεις τι θέλεις από τη ζωή σου, μόνο τότε θα με ξαναενοχλήσεις. Και αν είμαι και εγώ σε φάση, το συζητάμε. Τον αριθμό μου τον έχει. Πολύ καλή απάντηση. Πάρα πολύ καλή απάντηση. Ένα ο οποίο θέλει πραγματικά να επικοινωνήσει μαζί σου, μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο. Μπορεί να σου στείλει μήνυμα στο κινητό σου. Δεν είναι ανάγκη να τον ακολουθεί στο Instagram και να σε ακολουθεί. Τώρα θα τη συζητήσουμε, λέει αυτό. Αχ, θέλει να συζητήσει, φοβερό. Ωραία. Ξεκίνα και πε μου, του λέει η κοπέλα. Λέει αυτό, Ξέρω τι βλακίες έχω κάνει. Δεν είμαι χαζός. Και ξέρω τι σκέφτεσαι για μένα και τα λοιπά. Απλά έκατσαν κάτι περίεργα και βλακία μου που εξαφανίστηκα έτσι όντω, Αλλά δεν είχα όρεξη για τίποτα. Και του λέει και αυτή. Από την αρχή κατάλαβα ότι δεν είχες τίποτα να μου πεις. Αν όντω ενδιαφέρεσαι θα βρεις τον τρόπο να με ξανακερδίσεις. Του το απαντάει αυτό και την αφήνει στο διαβάστηκε. Και τον μπλόκαρες, επιτέλους τον μπλόκαρες, μπράβο κόρη, πολύ καλά το απάντησες. Από την αρχή κατάλαβα ότι δεν είχες τίποτα να πεις, γιατί δεν είναι η απάντηση αυτό, ξέρω τι βλακίες έχω κάνει, δεν είμαι χαζός και ξέρω τι σκέφτεσαι για μένα και τα λοιπά, που ξέρεις ρε ξέρω, όλα. τίποτα δεν ξέρεις. Απλώ έκατσαν κάτι περίεργα και βλακεία μου που εξαφανίστηκα έτσι όντω, αλλά δεν είχα όρεξη για τίποτα. Τι σημαίνει και έκατσαν κάτι περίεργα, Τι σημαίνει, Έχει προβλήματα στην οικογένειά σου, για παράδειγμα, Έχει προβλήματα στην επιχείρηση, Έχει θέματα ψυχολογικά, Έχει θέματα άγχου, Γιατί δεν πα σε ένα ψυχολόγο να τα επιλύσει, Γιατί δεν πα να κάνει ψυχοθεραπεία, Γιατί δεν πα να σε δει ένα ψυχιατό, Αν όντω έκατσαν κάτι περίεργα και δεν ήσουν αλλού, και αλλού και αλώνυσες, ή αν δεν είσαι εμπλεγμένο σε οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν θα θέλαμε να ξέραμε, δεν θα θέλαμε ξέραμε σε καμία απολύτω περίπτωση. Ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί κάποιο να είναι πλεγμένος με κάποιες μορφή παραβατικότητα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρει. Δεν είναι ανάγκη να συνδεθεί μαζί του. Σοβαρά. <συσχελίδη> <συσχελίδη> Καλά έκανε και δεν του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία, γιατί στην αρχή του δώσε ότι τη δεύτερη φορά που ήρθε ξανά να σε φλερτάρει, ήρθε και με μυρίζει. Πόσε ευκαιρίε εσύ. Πόσε ευκαιρίε εσύ κουρά και την ουρίτσα σου ελικόπτερο. Πόσε ευκαιρίε εσύ. Πόσε ευκαιρίε. Λοιπόν, από τη στιγμή. Από τη στιγμή που του επέτρεψε να σε ξαναφλερτάρει και δεν του το έκοψε από, από, τότε που άρχισε να σε βλέπει στη σχολή και να μην σου μιλάει, του δώσε δεύτερη ευκαιρία. Άρα καλά έκανες και δεν του δίνεις τρίτη ευκαιρία, πολύ καλά έκανες και δεν του δίνεις τρίτη ευκαιρία και θα σου λέγα μην του δώσεις ακόμη και σε πάρει τηλέφωνο ακόμη και αν σου πει δεν ξέρω εγώ τι γιατί σίγουρα ο άνθρωπος αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση ειλικρινής επικοινωνιακός και έντιμος και όταν λέω δεν είναι έντιμος δεν εννοώ ότι απαραίτητο έχει πάει με άλλη κοπέλα έχει κάνει οτιδήποτε σεξουαλικό ή ερωτικό δεν είναι έντιμος γιατί έχει το θράσος να σε αφήνει να πονάς και δεν κάνει οτιδήποτε για να σου ανακουφίσει τον πόνο αυτό. Ε, όχι, δεν το θέλουμε, δεν σε θέλουμε, παρέτα μας, άσε μας, πήγαινε όπου θες. Όχι. Μηδενική ανοχή στη μαλακία, μηδενική όμως, μηδενική. Τώρα, αν ήσουν απαντρεμένοι μαζί του και είχατε και παιδιά και περνούσατε μια φάση, ναι, εκεί να δώσει ευκαιρία εάν πάτε μαζί να κάνετε θεραπεία ζευγαριού. Έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο με τίτλο Να μείνω ή να φύγω. Στο οποίο εξηγώ τι περιπτώσει εκείνε τι οποίε μπορεί να δώσει ευκαιρία και κάτω από ποιε προποθέσει. Αλλά στην αρχή μια γνωριμίας, όταν ξεκινάνε τέτοια πράγματα, χτυπάνε τεράστιε κουδούνε, καμπάνε, ανεμίζουν κόκκινε σημαίε και λένε όχι μακριά να κλειτώσει.